το θεατρικό εργαστήριο του Δημεθέα Βόρειου Αιγαίου ολοκλήρωσε το κύκλο μαθημάτων θεατρικής αγωγής για τη σημερινή περίοδο 11-12. Προχωράει σε, κάποια παράσταση εφαρμογής, θεατρικής εφαρμογής, «Τα μάγια της Πεταλούδας», του συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εμείς το εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι, το έχουμε αγκαλιάσει και θα το αγκαλιάσουμε και τα επόμενα χρόνια. Για πρώτη φορά θα υιοθετηθεί μία κίνηση του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Δεν θα υπάρχει εισιτήριο σε αυτές τις θεατρικές παραστάσεις. Όποιος θέλει να έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση, μπορεί να φέρει μαζί του, αντί του εισιτηρίου, κάποια τρόφιμα μακράς διάρκειας, γάλατα, μακαρόνια και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι θέλει. Θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα τα παραλαμβάνει κάθε βράδυ μετά την παράσταση και από εκεί και πέρα αυτά τα τρόφιμα θα διατεθούν στον Ερυθρό Σταυρό και στο καπί του Δημοχείου. Αντί λοιπόν του εισιτηρίου. Οι παραστάσεις θα είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, αυτή τη βδομάδα και την επόμενη βδομάδα. Καθώς επίσης θα γίνουν και κάποιες παραστάσεις για τα παιδιά 12 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Επομένως, δηλαδή, οι δύο Κυριακές, αυτή και η επόμενη, θα έχουμε δύο παραστάσεις στις 12 το μεσημέρι και 9 η ώρα το βράδυ όλες οι υπόλοιπες. Στα περαιτέρω θα δώσω το λόγο στον κύριο καλλιτεχνικό διευθυντή να σας πει κάποια πράγματα και μετά το λόγο θα έχει ο κύριος Παπαδημητρής. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ και είστε πάντα κοντά μας και μας στηρίζετε στο έργο μας. Όπως πολύ σωστά σας είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ συνεχίζουμε με συνέπεια την οικονομική πολιτική, την κοινωνική πολιτική του ΔΠΘ Βορείου Αιγαίου. Θυμάστε ότι φέτος το χειμώνα, στις σημερινές παραγωγές της κεντρικής κοινής, θεσπίσαμε το κοινωνικό εισιτήριο, ένα πολύ χαμηλό εισιτήριο, και φυσικά είχαμε και ακόμα ελεύθερη την είσοδο για όσους επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις και είχαν δυσκολία. Συνεχίζουμε λοιπόν υιοθετώντας, όπως σωστά είπε ο κ. Τετσαρόνης, την σημαντική ιδέα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ενός αδερφού θεάτρου, κρατικό θέατρο, που είναι το Κοινωνικό Θεατροπολείο. Το Κοινωνικό Θεατροπολείο, όπως σας ήδη έχουμε αναφέρει σε κάποια τύπου, είναι ευκαιρία τώρα και με εσάς και τον κόσμο, να πούμε ότι ο καθένας, αν θέλει και μπορεί, να προσφέρει αντί εισιτηρίου ένα τρόφιμα μακράς διαρκείας, θα γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται, θα βοηθήσει και τα τρόφιμα αυτά θα διατεθούν στο καπί της Χίου και στον Ερυθρό Σταυρό. Ήθελα να πω ότι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς της Ισπανικής γενιάς του 27, τα ποίηματά του έγιναν σύμβολο αντίστασης στην Ευρώπη και μεταφράστηκαν από σπουδαίους, από πολύ σημαντικούς ποιητές της Ελλάδας, όπως είναι ο Γκάτσος και ο Ελίτης, όπως επίσης τα ποίηματά του συνέθεσαν μουσικοί, μουσικοσυνθέτες, όπως ο Χατζηδάκης, ο Δράκης, ο Ψαχάκος και άλλοι. Το ίδιο το έργο είναι ένα άκρος ποιητικό έργο. Είναι ένα έργο που έχει να κάνει με την ζωή, τον έρωτα, αλλά και το θάνατο μαζί. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια αλληγορική ιστορία. Ο ποιητής δημιουργεί ένα σκοτεινό ποιητικό δράμα. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι ο έρωτας και ο θάνατος γίνονται σχεδόν ένα. Δεν θέλω να επεκταθώ, θέλω να πω όμως ότι το εργαστήριο του ΔΠΘΕ, που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά φέτος και θα συνεχίσει τον χρόνο, μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματά του στο εργαστήρι ο καθένας που ενδιαφέρεται. Τα εργαστήρια ξεκινάνε κάθε Οκτώβρη, φυσικά χωρίς καμία καταβολή, χωρίς αντίτιμο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πλήθος κόσμου, περίπου 30-40 άτομα έχει φέτος, παρακολουθούν αυτά τα εργαστήρια, κάποιοι μάλιστα απορροφήθηκαν μαθητές που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, απορροφήθηκαν ακόμα και στην κεντρική σκηνή. Καταλαβαίνετε ο καθένας πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση θεατρική, που συμπεριλαμβάνει βέβαια και μουσική και χορό και τα πάντα και την κίνηση. Στο εργαστήρι φέτος, μάλλον τα Μάγια της Πεταλούδας,
αποτελούνται, μάλλον παίρνουν μέρος και το φετινό έτος, τις σπουδασίες της φετινής χρονιάς και της περσινής. Δεν θα επεκταθώ άλλο, να πω ότι τη σημαντικότερη δουλειά έκανε ο Γιώργος Κοντουλάκης, ο δάσκαλος και ψυχωτής και συμμετέχοντας της παραγωγής και τους συντελεστές, θα τους αναφέρει ο ίδιος. Στην δουλειά μας όλο αυτό το χειμώνα, η οποία ήταν εθνικοδομητική αν μη άλλο, είχαμε αρκετό κόσμο, παρακολούθησε με συνέπεια και συνέχεια τα μαθήματα αλλά και τις πρόβες. Να σας πω ότι η παράσταση είναι, όπως την ονομάζουμε και όπως ονομάζεται, η παράσταση εφαρμογής, δηλαδή είναι αυτά που έμαθαν τα παιδιά σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και που τα εφαρμόζουν σε μια παραγωγή, σε μια παράσταση. Θέλω να τους ευχαριστήσω καταρχάς όλους που παρακολούθησαν το εργαστήριο και που παρακολούθησαν με αυτή την προσοχή και να τους ευχηθώ και καλή επιτυχία βέβαια, γιατί πολλοί από αυτούς θα βγουν πρώτη φορά αύριο σε αυτό που λέμε σαν ήδη, στη σκηνή. Οπότε και καλή επιτυχία να τους ευχηθώ και κουράγιο και συγκέντρωση και θάρρος και αποφασιστικότητα. Να πω δύο λόγια λοιπόν για τους συντελεστές, άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά μας και μας βοήθησαν και να πούμε ότι μας βοήθησαν και συμμετείχαν και αφού είναι κερδός, βέβαια, σε αυτή μας την προσπάθεια. Είναι ο Γιώργος Μουσεντζής, ο οποίος έκανε τη μουσική σύνθεση και έκανε μια εξαιρετική πραγματικά δουλειά. Θα την ακούσετε και θα συμφωνήσετε σίγουρα μαζί μου. Ο σχεδιασμός των κουστούμιων έγινε από τη Πασχαλίδη Μαρία. Την κατασκευή του σκηνικού από τον Βελό Κωνσταντάκης, που είναι και εδώ υπάλληλος του θεάτρου. Την κατασκευή του κουστούμιων η Βαγούλη Ειρήνη. Κάτι σημαντικό είναι ότι η Πασχαλή Δέσποινα, με την καθοδήγηση μάλλον της Πασχαλής της Δέσποινας, οι μαθητές δημιούργησαν, ζωγράφησαν ήδη τα κοστομία τους. Θα το δείτε και αυτό, έχει ένα πολύ καλό και σωστό αποτέλεσμα. Και βέβαια ο Ανδρέας ο Απέσιος που μας έκανε τους κορισμούς, ο οποίος είναι πάντα μαζί μας, και ως φίλος και ως συνεργάτης. Και να αναφέρω και τα παιδιά έτσι γρήγορα, για να μην τα αδικήσουμε, ένα-ένα είναι πολλά, αλλά θα πρέπει να τα πούμε όλα. Η Χατζή Ρίτα, η Σκυράκη, η Φιγένια, ο Μιντές ο Αντώνης, ο Παχάς ο Δημήτρης, ο Μελακλίνης ο Παναγιώτης, ο Πολύζου η Ελένη, η Μασούρα η Δήμητρα, η Κοπολιά η Ελένη, η Ζανίκου η Μαρία, η Κουτελάκη η Εύα, η Πασαλή η Δέσποινα, η Νάκα η Μαρία, ο Γιαμάς ο Δημήτρης, η Μάμα η Μαρούσα, ο Παχάς ο Δημήτρης, η Νιζάμι η Μαρία, Λεγάτου Μίτσι, Πολύζου η Ελένη, Χωτσάψη, συγγνώμη Άννα, Χατζή Ρίτα, Τσατσαρόνη Αντιγόνη, Αλήσια Γουιντέα, Μπατζού Αγγελική, Κατολέο Μαριάννα, Ατσάλη Αλεξάνδρα. Να πω και κάτι τελευταίο για το έργο και για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος είναι και αγαπημένος μου, αλλά και αγαπημένος πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με το θέατρο. Και για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, ότι είναι η πρώτη του θεατρική δουλειά, δηλαδή είναι το πρώτο θεατρικό έργο που έχει γράψει. Σε πολύ μικρή ηλικία, δεν ήταν ούτε 20 όταν το έγραψε. Είναι ένα όμως μεστό έργο και το σημαντικό σε αυτό το έργο για μένα είναι ο τόπος που διαδραματίζεται, ο χώρος και οι ήρωες. Ο τόπος είναι ένα λιβάδι λοιπόν και οι ήρωες είναι έντομα. Πρόκειται για μια κωμωδία, όπως τη λέει ο ίδιος στον πρόλογο του έργου, ταπεινή και ανησυχαστική. Ταπεινή βέβαια επειδή θέλει να μας δείξει την ταπεινότητα των εντόμων, αλλά και ανησυχαστική επειδή προσομοιώνει αυτά τα έντομα με ανθρώπινες συνήθειες. Και εκεί φαίνονται κάποια πράγματα, δεν θέλω να πω περισσότερα, θα δείτε την παράσταση, σας ευχαριστώ. Και συναντάμε, επειδή είναι και η πολιτική περίοδος έτσι πολύ έντονη αυτή το διάστημα, συναντάμε τους ήρωες, τα έντομα μέσα στην καθημερινότητα τη δική μας. Αυτή είναι η αξία του έργου, δηλαδή η αξία του έργου επικεντρώνεται εκεί, ότι παρουσιάζει μια κοινωνία εντόμων που της προσδίδει τα χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης κοινωνίας, βέβαια με βασικό μοτίβο τον έρωτα και τον θάνατο, που είναι και το αγαπημένο θέμα του Λόρκα σε όλα τα έργα. Βέβαια, μέσα από το κοινωνικό αυτό παρεδόση των εντόμων αναγνωρίζουμε πολλά ανθρώπινα
ζητήματα. Όπως και την, υπάρχει το στοιχείο του ανεκδήλωτου στόχου, θα μπορούσε να πει κανείς, ή εν πάση περιπτώσει της δυσκολίας προσέγγισης του στόχου, θα μπορούσε να πει κανείς και διότι τι έχει να κάνει και με την επιτυχία. Βέβαια, να πούμε και κάτι που δεν το είπαμε, και ήταν παράληψη μας, ότι το έργο είναι κομμωδία πρώτη. Έτσι τουλάχιστον το προτείνει ο Λόγκα. Και κάτι δεύτερο, ότι το έργο έχει να κάνει, μπορώ να το παρακολουθήσω μάλλον με το ίδιο ενδιαφέρον και οι μεγάλοι και τα παιδιά. Γι' αυτό και κάναμε τις δύο πρωινές παραστάσεις που τις προσανατολίζουμε περισσότερο στα παιδιά. Καμιά παραγωγή για το καλοκαίρι το θέατρο? Έχω ετοιμάζουμε, θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Σίγουρα όμως θα γίνει μια παρουσίαση του Τσέχοφ σε συνεργασία με τον Φωτεινό Αλεξάνδρου και για τα υπόλοιπα που συζητάμε τώρα. Ναι, μιλάμε για νέα παραγωγή. Νέα παραγωγή, μέχρι στιγμής όχι. Όχι. Να ρωτήσω για τα τρόφιμα. Πες τα. Και με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του ΚΑΠΗ που έχετε εικόνα, αυτά θα κατεταριστούν για τους γέρους και θα δοθούν έτσι ή θα γίνουν κάποια γεύματα? Ακούστε, στο ΚΑΠΗ... Και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, η πραγματική ανάγκη... Λοιπόν, καταρχήν το ΚΑΠΗ δίνει κάθε μέρα φαγητό. Εντελώς δωρεάν. Μάλιστα. Στο ΚΑΠΗ λοιπόν και στον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν λίστες ατόμων οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη. Εμείς βιώνουμε καθημερινά, ιδίως στον Ερυθρό Σταυρό πάνω, το τι γίνεται, τους ανθρώπους που ανεβαίνουν τη σκάλα, γιατί συστεγαζόμαστε το ΚΑΠΗ μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό. Οπότε βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται και ποιους ανθρώπους, σε ποιους ανθρώπους δίνονται κάποια τρόφιμα. Εμείς τα τρόφιμα αυτά καταρχήν θα τα δώσουμε. Θα τα μοιράσουμε, να το πω και εγώ έτσι, εφόσον γίνει κάποια καταγραφή στο τέλος της παράστασης από κάποιους υπαλλήλους, στον Ερυθρό Σταυρό και στο ΚΑΠΗ. Αυτά που θα πάνε στο ΚΑΠΗ θα πάνε για να ψηθούν τα φαγητά και να δοθούν σε γεύματα. Λογικά ο Ερυθρός Σταυρός θα τα κάνει πακέτα και θα τα δώσει σακούλες, όπως θα δίνει πάντα στις γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα και όλα τα υπόλοιπα, θα τα κάνει πακέτα. Εμείς θα τα καταναλώσουμε σε φαγητό. Πόσα άτομα συντίζονται στο ΚΑΠΗ, τώρα φεύγουν? Στο ΚΑΠΗ υπάρχουν γύρω στα, εξαρτάται τις μέρες, ας πούμε. Σαββάτο, ας πούμε, που είναι κάθε Σάββατο, και εδώ θέλω να το πω και όλες δημοσίως, και είχα σκοπό να κάνω κάποια άλλη συζήτηση και να βγούμε στα μέσα κάποια στιγμή να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που βοηθάνε αυτή την κατάσταση. Ο Νηρέας είναι μία από τις εταιρείες που ήμουν και εγώ εκεί πάνω και δούλευα 10 χρόνια. Μας δίνει κάθε Παρασκευή ψάρια, τα οποία εμείς με μία ομάδα εθελοντική τα καθαρίζουμε και το Σαββάτο το πρωί υπάρχει πάλι εθελοντική ομάδα η οποία τα μαγειρεύει, τα τηγανίζει συγκεκριμένα. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, θα τα κάνουμε μπάρμπικιου, θα τα ψήνουμε έξω. Εκτός από τον... Στο διάστημα αυτό μιλάμε ότι οι μερίδες είναι πάρα πολλές, είναι λογικό και καταλαβαίνετε σας λέω, ιδίως είναι και ο γιατρός το Σάββατο που γράφει φάρμακα και οι μερίδες είναι πάρα πολλές. Οι μέρες που πάμε στις 80, 90, 60, ανάλογα με τον κόσμο που υπάρχει μέσα στο καπί.